Ο Αλεξέη Μόρτινγκ. Μόρτινγκ δεν λέγεται ο άνθρωπος. Μοτόρι. Ο αραβωνιαστικός της Μαριάννας Καλέργη από τον Dancing on Ice. Υπάρχει λοιπόν φήμη ότι είναι ήδη αραβωνιασμένος στη Ρωσία. Με μια Ρωσίδα. Ναι, αλλά πού δηλαδή, τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε εδώ πέρα μια παρεξήγηση. Θα τα λύσουμε όλα μετά, γιατί έχουμε μιλήσει με τη Μαριάννα. Ναι. Μας λέει για το τι της είπε ο Αλεξέη για αυτή τη φήμη που έχει κυκλοφορήσει, ότι είναι αραβωνιασμένος με άλλη. Και αυτή η φήμη πώς κυκλοφόρησε, δηλαδή έφτασε μέχρι και τη Ρωσία η είδηση ότι ο Αλεξέη έκανε πρόταση γάμου ο Νέρ στην Μαριάννα και ναι, αντέδρασε η Ρωσία. Καταρχάς, να σου πω ότι ο Αλεξέη έχει ήδη φύγει από την Ελλάδα και βρίσκεται στη Ρωσία. Γιατί? Λοιπόν, έχει πάει για συγκεκριμένους λόγους. Θα τα πούμε για μετά. Να χωρίσει. Ναι, όχι για να χωρίσει. Α. Έχει πάει γιατί είναι. Έχει πάει για να βγάλει βίζα. Α. Τη βίζα από εκεί θα την. Α, ναι, σωστά, από εκεί θα την. Από εκεί θα την. Άρα για να έρθει να μείνει μόνιμα εδώ στην Ελλάδα. Έχει έρθει για να μείνει μόνιμα εδώ στην Ελλάδα. Αλλά πολλοί λένε ότι ο Αλεξέη πήγε εκεί για να μείνει μόνιμα στην χώρα του. Ότι είναι ήδη αραβωνιασμένος με μια σχέση που είχε 2,5 χρόνια πριν τη Μαριάννα. Και έχει γίνει χαμός με όλο αυτό το πράγμα. Και η Μαριάννα τι λέει για όλα αυτά? Η Μαριάννα λέει πολλά γι' αυτό. Δίνει τη δική της απάντηση. Τι της έχει πει ο Αλεξέη, μας λέει. Πάμε να την ακούσουμε. Τις φήμες που κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό και θέλουν τον αγαπημένο της Μαριάννας Καλέργη, Αλεξέη Μοτόριν, να είναι αραβωνιασμένο στη Ρωσία, απάντησε στην κάμερα της πρωινής μελέτης η αθλήτρια του Muay Thai. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι τι ισχύει, τι είναι στην πραγματικότητα. Είναι αραβωνιασμένος ο Αλεξέη? Φυσικά και δεν είναι αραβωνιασμένος, γιατί δεν θα ήμουν εγώ μαζί του απλά. Μπορείς να το ελέγξεις εσύ αυτό? Εννοείται. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο και έχει δηλώσει ότι είχαν 2,5 χρόνια σχέση. Χώρισε 2-3 μήνες πριν έρθω εδώ. Δεν είχε κάτι επίσημο σε αυτή τη σχέση. Τι εννοείς επίσημο? Όχι. Δεν είχε αραβωνιαστεί. Ήταν μια απλή σχέση. Ήταν μια απλή σχέση. Δεν ήταν. Ούτε πήγαινε για γάμο, δεν πήγαινε σοβαρά. Όχι, όχι. Ήταν μια απλή σχέση που απλά έκανε τον κύκλο και τελείωσε. Θα τους δεις. Ναι, ναι. Αυτούς που λένε αυτά τα άσχημα πράγματα για τη σχέση σου. Πειράζει, μωρέ, άστος να λένε. Ναι. Μην πειράζει, άστος να λένε. Εγώ δεν ακούω, ίσα τώρα που έχω κλείσει τα αυτιά μου. Ναι. Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για τον αγώνα μου. Οπότε, δηλαδή φέτος δεν το ήξερα, έρθαν και μου το είπανε. Ο Αλεξέη έχει φύγει τώρα από την Ελλάδα. Ο Αλεξέη έφυγε, ναι. Πού πήγε, Ρωσία, για την βίζα? Πήγε η Ρωσία, έχει κάποιες δουλειές εκεί πέρα. Και θα γυρίσει μόλις φτιάξει τη βίζα του και το διαβατήριο. Και θα έρθει. Δεν έχει βγάλει δηλαδή εισιτήριο επιστροφής? Όχι. Έχει πρόβλημα το διαβατήριό του. Μόλις φτιάξει όμως. Θα... Δεν φοβάσαι μήπως την κάνει? Όχι. Πάει πίσω στη Ρωσία για να κανονίσει κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Φοβάσαι ότι μπορεί να τη δει αυτήν την κοπέλα? Καθόλου. Κοίτα, το λες με τέτοια σιγουριά και τέτοιο χαμόγελο που δεν μπορεί να σε πιστέψει κανείς. Όχι, καθόλου. Η Ρωσίδα είναι ωραία, την έχεις δει σε φωτογραφία, την έχεις δείξει. Η πρώτη σχέση είναι, ήταν όμορφη κοπελά, αλλά. Είσαι πιο όμορφη εσύ. Ακριβώς. Πες ότι πηγαίνει εκεί και ξανασυναντιέται με την πρώην του. Και βγαίνουνε. Εσύ, αν δεν το μάθεις, σημαίνει κιόλας. Δηλαδή, λένε ότι το κέρατο που δεν μαθαίνετε δεν είναι κέρατο. Το δέχεσαι αυτό? Εγώ. Κοίτα, εφόσον κάτι δεν ξέρω, βασικά θα μου το πει. Δεν μπορώ να σου πω. Θα μου το πει σίγουρα. Αλλά δεν πρόκειται να γίνει, όπως μου πει και ο ίδιος. Η επόμενη μέρα του dancing θα τον βρει στην Ελλάδα, δηλαδή θα επιστρέψει, κάνει σχέδια για την συμβίωση σας εδώ? Κάνουμε σχέδια γενικότερα. Ειδικότερα πες μου, αν θα πάτε ειδικότερα. Για γάμο. Α, για γάμο ναι, το έχουμε πει, το έχουμε ζητήσει αυτό. Τώρα μες στο χρονό. Όχι και μες στο χρονό, κάτι τώρα παιδιά, είμαι, έχουμε χρόνο, 20 χρονών είμαι. Έχω ακόμα, δεν το προγραμματίζω. Κοίτα λοιπόν να μην τον χάσει από Ρωσίδα και κοίτα να μην χάσει εσύ από Ολλανδί. Δεν το χάνω, φυσικά θα χάσω την Ολλανδέζα, σας παρακαλώ τώρα. Αυτό που έχω δηλώσει είναι ότι είναι μια πολύ καλή αντίπαλος, δεν την υποτιμάω και γενικότερα θα δείτε μια τελείως διαφορετική Μαριάννα σε αυτόν τον αγώνα. Και πολύ διαφορετικό όλο το κλίμα που επικρατεί εκεί πέρα. Θα έχει προλάβει ο Αλεξέη να είναι στον αγώνα? Ελπίζω ναι. Η Μαριάννα Καλέργη δεν έχει στο μυαλό της τώρα τον γάμο, αλλά το ring. Καθώς απομένουν μόλις 11 ημέρες πριν τη μεγάλη μάχη που θα δώσει με αντίπαλο την ξανθιά Ολλανδέζα Καλονή Μέλωνη για τον τίτλο Πριγκίπισσα του The Battle. Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου στο Περιστέρι η Μαριάννα θα δώσει τον πρώτο της αγώνα μετά τον Dancing on Ice και θέλει να αποδείξει πως ο τίτλος της πρωταθλήτριας στη συγκεκριμένη κατηγορία της ανήκει δικαιωματικά. Η κόκκινη γωνία! Yeah!
19 ετών Κανέλκη. Πολύ δυνατό ιδιοκρότημα, μπράβο. Αντίπαλος της η Μέλωνη, που είναι πρωταθλήτρια Ολλανδίας στο Muay Thai και Μοντέλο. Η Μαριάννα Μελαχρινή και η Μέλωνη Ξανθιά. Και οι δύο έχουν περπατήσει σε πασαρέλες και έχουν κλέψει τις εντυπώσεις με τη θηλυκότητά τους. Πλούσιο το θέαμα, αλλά και πολύ σκληρή η μάχη. Μην σας ξεγελάει η χάρη και η τσαχπινιά που έβγαζε στον πάγο. Όταν μπαίνει στο ρινγκ, η Μαριάννα Καλέργη πέφτει πολύ ξύλο. Το ρινγκ θα λύσουν την ίδια μέρα τις διαφορές τους και ο Σταμάτης Μπιτάκος με τον Λευτέρη Χαχαμίδη, μετά από μια κόντρα που κρατά πολλά χρόνια. Πού είναι οι κότες? Οι κότες πού είναι? Ο Χαχαμίδης έχει ένα ακόμα λόγο για να θέλει τόσο πολύ αυτή τη νίκη. Θεωρεί πως ο αντίπαλός του προσέβαλε την αραβωνιαστικιά του, Βούλα Παπαχρήστου, πρωταθλήτρια του μήκους, και θέλει να της αφιερώσει αυτή τη νίκη. Δεν ενοχλήσε εμένα και ενοχλούσε με μηνύματα στο τηλέφωνο να της μιλήσει, μέσω Facebook όλα αυτά. Κάτι που το θεωρώ άνανδρο. Είναι ψέμα, ένα από τα πολλά ψέματα που λέει. Την κοπέλα του έστειλε στο Facebook ένα μήνυμα και της είπα να πει στον Χαχαμίδη να με πάρει τηλέφωνο, γιατί κρυβότανε, δεν μπορούσε να βρω το τηλέφωνο του. Είχε κάνει κάτι πάρα πολύ κακό, το έχω χαρακτηρίσει αλήθεια αυτό που έκανε. Αλλά θα λυθεί μέσα στο ring. Στο ring τα ψέματα δεν κρύβονται, η αλήθεια θα φάνει εδώ. Κάτσε να έρθεις και θα δούμε αν είσαι κοντά ή αν όχι. Εγώ θέλω να κάνω μια ευχή. Εφόσον λοιπόν και οι δύο πιστεύουμε στο Θεό, ο Θεός τότε τη μέρα εκείνη που θα παίξουμε, ας προστατέψει αυτόν που θα χάσει. Οι δύο αθλητές έχουν ξανακεράσει μπουνιές και κλωτσιές ο ένας τον άλλον στην Κέρκυρα, πριν από 3 χρόνια. Και από τότε ξέσπασε ανάμεσά τους μια κόντρα με προκλήσεις και από τις δύο πλευρές. Τώρα οι δύο αθλητές θα λύσουν τις διαφορές τους στο ring της διοργάνωσης The Battle Volume 2. Εγώ δεν θα σχολιάσω κάτι. Όχι, δεν μας συμφέρει. Θα πω τα καλύτερα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι,